Το 2018 έχει κλείσει το χάσμα. Κλείνει το χάσμα. Υπάρχουν 3-4 ζητήματα που είναι ακόμα ανοιχτά και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά όλοι επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει πρόοδος. Το άλλο πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ελλάδα είναι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα ξεκινήσουν άμεσα. Το Eurogroup είχε πει τον Μάιο ότι θα, με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ξεκινήσουν τα μέτρα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Είναι πολύ πιο φιλόδοξα τα μέτρα από αυτά που περιμέναμε τον Μάιο. Αυτό υπόσχεται πολλά, είναι πολλά υποσχόμενο. Ο κύριος Ρέγκλινγκ μίλησε για 20% σχετικά στο λόγο ΑΕΠ χρέους το 2060 και αυτό πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει να βοηθάει την ελληνική οικονομία άμεσα. Οι συζητήσεις για την βιωσιμότητα του χρέους θα συνεχίσει. Έχουμε, η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη, έχουμε δεύτερο τρίμηνο προόδου και θεωρούμε ότι στις αρχές του άλλου και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Το πλαίσιο, το περιβάλλον τον τελευταίο 1,5 χρόνο δείχνει ότι η Ελλάδα έχει κάνει τρομερές βαθιές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το αναγνώρισαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα και ήρθε η ώρα ώστε να αποκομίσουμε τους καρπούς. Κάποιοι ίσως λένε ότι τους καρπούς έχουμε ξεκινήσει ήδη να τους αποκομίζουμε. Αυτή η πρόοδος θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από το δουνουτού, να μην συνεχίσει αυτή η αβεβαιότητα. Θα πρέπει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες, ημέρες και εβδομάδες, να δούμε όλες τις συζητήσεις και να γίνουν στο πλαίσιο του συμφώνου, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και ο κάθε θεσμός και σε επίπεδο κάθε θεσμού δεν θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις που δεν θα λαμβάνουν υπόψη την πολιτική, την τρέχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.